Η προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει κλίμα τεχνητής εφορίας και να καλύψει τον ταξικό αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της είναι σε κάθετη αντίθεση με την πραγματικότητα, η οποία τονίζει ότι τα δεκάδες δισεκατομμύρια που διαφημίζει το κυβερνητικό επιτελείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ένα προορισμό. Τα ταμεία των μεγάλων επιχειρήσεων που εισπράττουν τις επιχορηγήσεις, καρπώνονται τις φοροαπαλλαγές και εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Αυτό γίνεται με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και αυτό θα γίνει με το λεγόμενο Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο πανηγυρίζει Νέα Δημοκρατία και το θεωρεί θετικό ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα για την ενίσχυση της κερδοφορίας των οικονομικών ομίλων, για να θωρακιστούν απέναντι στην καπιταλιστική κρίση. Αυτό έθεσε ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός της Εργοδοσίας, ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Βορύδης και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κάθε ένας από τη δική του διαχειριστική σκοπιά. Το βασικό είναι ποιος πληρώνει. Πληρώνουν οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι βιοπαλαιστές αγρότες. Πληρώνουν οι εργάτες και οι εργάτισες και θα πληρώσουν πιο ακριβά τα πακέτα που απολαμβάνει το μεγάλο κεφάλαιο, ενώ στενάζουν στους χώρους δουλειάς από τις βάρβαρες εργασιακές σχέσεις, τη μερική και περιτροπής απασχόληση, τους χαμηλούς μισθούς. Στενάζουν με τις χιλιάδες απολύσεις και την υψηλή ανεργία. Στενάζουν οι λαϊκές οικογένειες από την τραγική κατάσταση, κύριε Υπουργέ, του δημόσιου συστήματος υγείας. Προσπαθείτε να ρίξετε όσο γίνεται πιο χαμηλά τον πήχη. 30.000 ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και καμαρώνετε για 3.500 προσλήψεις και όχι με πλήρη και σταθερή εργασία. Και αυτό είναι άθλιο, γιατί εάν φέρω την πείρα μου από τη Στερεά, από το νοσοκομείο της Χαλκίδας, της Θήβας, της Λιβαδιάς, της Λαμίας και των άλλων νησιών, όλα αυτά που λέτε καταρρύπτονται και εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Οι αγώνες, υπάρχει ένα ελπιδοφόρο, μια ελπιδοφόρα εξέλιξη, και αυτή είναι οι αγώνες των εργαζομένων, οι αγώνες που αναπτύσσονται στον κλάδο της υγείας, στον τουρισμό επισιτισμό, οι αγώνες στον τουρισμό επισιτισμό που αντιμετώπισαν τη σκληρή κυβερνητική καταστολή στις θεσινές κινητοποιήσεις, οι αγώνες των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ, των αυτεργατών, όλων των εργαζομένων. Με αυτούς είναι το ΚΚΕ. Στην ομιλία μου θα σταθώ σύντομα σε δύο ζητήματα, στους ναυτεργάτες και τη ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όλες οι κυβερνήσεις, έχουν δώσει τα πάντα στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και καταπατούν τα ναυτεργατικά δικαιώματα. Στην πρώτη ναυτιλία στον κόσμο, με χιλιάδες πλοία και τεράστια κέρδη, χιλιάδες ναυτεργάτες υποφέρουν από την ανεργία, την ανασφάλεια, την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων, την εντατικοποίηση της εργασίας. Και στις συνθήκες αυτές, με το άρθρο 64 της πρώτης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, μειώνεται παραπέρα, εννοώ η κυβέρνηση, τις οργανικές συνθέσεις. Πρόκειται για μεγάλη πρόκληση που στοιχίζει ακριβά σε βάρος της ασφάλειας των πλοίων και της ζωής των επιβενόντων, σε βάρος του δικαιώματος δουλειά. Και οι ναυτεργάτες θα αντιπαλέψουν αυτή την ναυτεργατική πολιτική. Εκατοντάδες ναυτεργάτες περιμένουν να ξεμπαρκάρουν. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα και χρησιμοποιεί διάφορα προσχήματα. Και το ΚΚΕ απαιτεί να λυθεί τώρα το πρόβλημα και να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός των πληρωμάτων που περιμένουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας κατέθεσε τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ. Μια επιχείρηση
στρατηγικής σημασίας και ζητάμε να μπει σε ψηφοφορία. Τον περασμένο Φλεβάρι καταδικάσαμε το κυβερνητικό έκτρωμα, το νομοσχέδιο που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Προειδοποιήσαμε ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου και οδηγούνται 1.200 και πάνω εργαζόμενοι στην ανεργία. Ολόκληρη νομή της Θειότιδας, της Εύβοιας, της Βιωτίας, της Καστοριάς, της Κοζάνης σε μαρασμό. Τεκμηριώσαμε την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ. Αναδείξαμε την αλήθεια για τα λεγόμενα χρέη προς τη ΔΕΗ και τα χαράτσια που πληρώνει η ΛΑΡΚΟ για την ηλεκτρική ενέργεια. Αποκαλύψαμε τα ψεύδη περί κρατικής χρηματοδότησης και το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ σήμερα αποδεικνύεται πως εκατοντάδες επιχειρήσεις στη χώρα μας και χιλιάδες στην Ευρώπη χρηματοδοτούνται με υψηλά ποσά από κρατικά και ευρωνοσιακά ταμεία. Σήμερα η κυβέρνηση, διαμέσου του εκαθαριστή που διόρισε, εφαρμόζει το διαλυτικό της σχέδιο. Σφράγισε το μεταλλείο της ΛΑΡΚΟ στο νομό Καστοριάς. Έριξε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ σε μεγαλοεργολάβους στην Εύβοια. Ετοιμάζει την πρίκα για τον επίδοξο αγοραστή. Με κυβερνητική ευθύνη λειτουργεί μόνο ένα από τα 5 καμίνια στο εργοστάσιο της Λάριμνα. Ενώ κυβερνητικοί μηχανισμοί, άθλοι κυβερνητικοί μηχανισμοί, οργανώνουν βρώμικη εκστρατεία συκοφάντησης των εργαζομένων, που έχουν φτύσει αίμα τόσα χρόνια και έχουν θρηνήσει 80 και πάνω νεκρούς. Η τροπολογία που έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ θέτει κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης, την προστασία των εργαζομένων, την προστασία δουλειάς όλων των εργατών και των εργατριών. Μεταξύ των άλλων προβλέπει την κατάργηση του άρθρου 21 του νόμου 4664 του 2020 και την εξουσία του ειδικού διαχειριστή, την ακύρωση των μειώσεων στους μισθούς, την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, την αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων της ΛΑΡΚΟ από την αντεργατική πολιτική, την ενσωμάτωση των εργαζομένων με καθεστώς ενοικιαζόμενο ή σε εργολαβίες ή με δελτίο παροχής υπηρεσιών απευθείας στη ΛΑΡΚΟ με σύμβαση αορίστου χρόνου, την άσκηση της διοίκησης της ΛΑΡΚΟ από πενταμελή επιτροπή. Η τροπολογία τέλος περιέχει σχέδιο για εξασφάλιση ιδιόκτητου βαρέως εξοπλισμού εξόρυξης και υποδομής για επισκευές και συντήρηση, κατασκευή μονάδας εμπλουτισμού και παραγωγής ανοξίδου του χάλιβα, κοβαλτίου και καθαρού νικελίου, κατασκευή μονάδων αξιοποίησης όλων των υποπροϊόντων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ. Αντιπαλεύει σταθερά τη χρόνια πολιτική της απαξίωσης που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και δίνει τη μάχη για να εμποδίσει τη σημερινή κυβέρνηση να βάλει την ταφόπλακα στην επιχείρηση. Παλεύει να διαμορφωθούν οι όροι για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου προς όφελος του λαού μας, για την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Σας ευχαριστούμε.